Καλημέρα σας, στους ακροατές σας. Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει ο Δήμος την τοποθέτηση υμφιτιζόμενων κάδων. Από την Παρασκευή, από ό,τι διαβάζουμε, μπήκε ο πρώτος υμφιτιζόμενος κάδος και θα μπουν σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. Ο πρώτος μπήκε στην οδό Στρατόνος, αν διαβάζω σωστά. Μάλιστα. Για πείτε μας λοιπόν, τι ακριβώς είναι αυτή η υμφιτιζόμενη κάδη. Ξεκινήσαμε από προχθές αυτό το πρόγραμμα. Ήδη έχουμε 5 κάδους. Ο πρώτος μπήκε στην οδό Στρατόνος, σε ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο σημείο. Αυτή η υμφιτιζόμενη κάδη, να σας δώσω να καταλάβετε, είναι τα 2/3 είναι μέσα στη γη και το 1/3 είναι επάνω. Δηλαδή είναι συνολικά 3 μέτρα. Από τα 3 μέτρα τα 2 είναι μέσα στο χώμα και το 1 μέτρο βγαίνει στην επιφάνεια. Μάλιστα. Είναι αυτός ο κάδος που φαίνεται επάνω. Η χωρικότητά του είναι αρκετά μεγάλη. Παίρνει όσο παίρνουν τουλάχιστον 4 συμβατικοί κάδοι. Είναι περίπου 4 κάδοι αυτός, ο κάθε ναι, από αυτούς. 4 και παραπάνω. Και το πλεονέκτημά του είναι ότι αυτά είναι μέσα στη γη και δεν μυρίζουν, δεν βγάζουν οσμές και μυρωδιές. Και οπτικά το θέμα, πέρα από το ότι μας απαλλάσσει από την επιβάρυνση των σκουπιδιών των πολλών κάδων, είναι και οπτικό το θέμα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο το θέμα. Μάλιστα. Φεύγοντας 5 κάδοι από ένα σημείο, φανταστείτε ότι μπαίνει αυτό ένα πολύ ωραίο πράγμα εκεί πέρα και μας δίνει πάρα πολλές λύσεις. Ο σχεδιασμός τώρα ποιος είναι? Από ό,τι μου είπατε θα μπουν άλλοι 4 κάδοι, 5 συνολικά. Ναι, είναι ο σχεδιασμός να μπουν άλλοι 4 κάδοι. Είναι θέμα ημερών να μπουν. Δεν μας άφησε ο καιρός, λέγαμε χθες να ξεκινήσουμε. Αυτά τώρα δεν πρέπει να βρέχει και ολιδία όταν βρέχει. Έχουμε προβλήματα με την αυτή, με το άνοιγμα των λάκων. Θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα αυτή που προχωράμε θα τους έχουμε καταστήσει όλους. Αν μας αφήσουν ο καιρός πρώτα απ' όλα. Γιατί σήμερα έβρεχε πάρα πολύ και πάλι σήμερα δεν ξεκινήσαμε. Εντάξει, πλέον νομίζω ότι αφού έχει δρομολογηθεί, είναι θέμα ημερών. Πότε θα κάνει λίγο καλύτερο καιρό για να μπορέσουν να τοποθετηθούν οι κάδοι, από ό,τι καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα, η αποκομιδή των απορριμμάτων και η διαδικασία με αυτούς τους κάδους. Δεν ξέρω, είναι πιο εύκολη, πιο δύσκολη, υπάρχει πρόβλημα? Πάρα πολύ εύκολη είναι. Πηγαίνει ένα γερονοφόρο δικό μας, το οποίο είναι προσαρμοσμένο πάνω στο φορτηγό. Σηκώνει από μέσα αυτή τη σακούλα μια μεγάλη σακούλα, μην φανταστείτε είναι τίποτε άλλο. Ένα κάδος βυθισμένος μέσα είναι και έχει μια μεγάλη σακούλα, η οποία χωράει πάρα πολλά απορρίμματα μέσα. Αυτά τα απορρίμματα μέσα το σηκώνει πάνω και το αδειάζει μέσα στο φορτηγό. Αυτό είναι όλο, τίποτε άλλο. Και από ό,τι διαβάζουμε. Πάρα πολύ εύκολα γίνεται η αποκομιδή. Κύριε Βλάρα, στα σημεία αυτά θα φύγουν οι κάδοι, θα μείνουν μόνο κάδοι ανακύκλωση όπου χρειάζονται και στα σημεία τα υπόλοιπα, που τα 5 σημεία που θα μπουν αυτοί οι κάδοι, θα φύγουν οι συμβατικοί κάδοι που έχουμε. Βεβαίως. Ακριβώς αυτό. Θα φύγουν οι συμβατικοί κάδοι και θα μείνουν μόνο οι κάδοι ανακύκλωση. Και έχω πει και θέλω να το τονίσω και στο σταθμό σας ότι δεν ρίχνουμε ποτέ ανακύκλωση μέσα σε αυτούς τους κάδους. Τα ανακυκλώσιμα υλικά μπαίνουν στους μπλε κάδους. Τελεία και παύλα. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει σιγά σιγά να το περάσουμε στην συνείδησή μας και να το κάνουμε, γιατί πραγματικά βλέπουμε να συμβαίνει και το αντίστοιχο. Στους μπλε κάδους να πετάμε σκουπίδια τα οποία δεν είναι για ανακύκλωση και στους κάδους τους κανονικούς να πετάμε ανακύκλωσιμα σκουπίδια τελείως χωρίς να το σκεφτούμε. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο εδώ στην Άρτα και γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες εδώ στους δημότες μας, οι οποίοι πραγματικά είναι ευαίσθητοι σε αυτό το θέμα και κάνουν καλό διαχωρισμό. Ενδεχομένως όμως ορισμένοι οι οποίοι είναι υπερήλικες και δεν ξέρουν καλά τη διαδικασία αυτή, ενδεχομένως εκεί και έχουμε και κάτι προβλήματα με τους Ρωμά, αυτοί που πηγαίνουν εκεί πέρα. Κάτι άλλοι συνάνθρωποι μας, Πακιστανοί, Αφγανοί, οι οποίοι πηγαίνουν και ψάχνουν μέσα στους κάδους, τα παίρνουν από το ένα κουβά και τα ρίχνουν στον άλλον. Έχουμε τέτοια προβλήματα, μικροπροβλήματα. Αρκετά θα έλεγα. Αλλά σε γενικές γραμμές όμως είμαστε πολύ καλά, πάει πολύ καλά η ανακύκλωση, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Μάλιστα. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τους δημότες, γιατί πραγματικά βοηθάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλάρα, για την ενημέρωση που μας κάνατε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.